Ναι, κυρία Μανολούδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλά είμαστε εσείς? Καλά, αν και ακούω δύσκολη επικαιρότητα, ελπίζω να πάνε όλα καλά για όλους και να υπάρχει αίσιο τέλος στην περιπέτεια αυτή. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σας ακούμε, πάμε. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σήμερα για την λεκτική κακοποίηση. Έτσι πάλι ένα δύσκολο θέμα θα επιλέξουμε, αλλά είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητάμε, γιατί πρέπει να ενταχθεί στην παιδεία μας και να αρχίσουμε σιγά σιγά να το αναγνωρίζουμε και να το αντιμετωπίζουμε. Πρόκειται λοιπόν όταν μιλάμε για λεκτική κακοποίηση, πρόκειται για μια αρνητική δήλωση ή κάποια απόκρυψη απάντηση, δηλαδή όταν ακούμε την απάντηση «δεν έχει συμβεί αυτό» ή «δεν το έκανα εγώ» ή «δεν το είπα εγώ». Είναι μια άσχημη συμπεριφορά προς το θύμα με σκοπό κάποιος να επιβληθεί. Πολλές φορές οι θύτες χάνουν τα όρια ανάμεσα στην αγένεια και στην ελευθερία του λόγου και έτσι φτάνουν σε σημείο να προσβάλλουν το θύμα. Να τονίσουμε εδώ ότι η λεκτική κακοποίηση έχει σαν σκοπό τον εκφοβισμό και τον τρόμο και τον τρόμο προς το θύμα, με σκοπό να το ταπεινώσουν και έτσι να αδυνατεί να δει μια κατάσταση ξεκάθαρα. Πολλές φορές βέβαια το βλέπουμε ότι το θύμα προσπαθεί να αλλάξει το ίδιο τη συμπεριφορά του, έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η διαδικασία, αλλά δυστυχώς μπαίνει σε ένα φαύλο κύκλο. Λεκτική κακοποίηση μπορούμε να συναντήσουμε σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και σε κάθε κοινωνικό πεδίο. Μπορεί να είναι μέσα σε οικογένειες, ανάμεσα σε γονείς και παιδιά, μπορεί να είναι σε σχολεία, ανάμεσα σε μαθητές και δασκάλους, ανάμεσα σε συμμαθητές, μπορεί να είναι σε εργασιακό περιβάλλον, ανάμεσα μεταξύ συναδέλφων, μπορεί να είναι σε ενήλικες σχέσεις. Πώς θα τη συναντήσουμε, πώς εκφράζεται? Βλέπουμε πολύ έντονα ξεσπάσματα οργής, βλέπουμε απαξίωση και κριτική προς το πρόσωπο του θύματος. Βλέπουμε πολλές φορές ότι υπάρχει άρνηση του θυμού, ότι δεν είναι έτσι, δεν κατάλαβες καλά. Βλέπουμε ότι υπάρχει επίρρηψη ευθυνών και δημιουργία ενοχών, δηλαδή ότι φταίς εσύ για αυτό που έκανα, το έκανα μεν, αλλά εσύ το προκάλεσες. Υπάρχουν απειλές και διαταγές, υπάρχει μία απαξίωση και μία υποτίμηση του θύματος. Σαν αποτέλεσμα έχουμε τη σωματοποίηση αυτών των συναισθημάτων, δηλαδή μπορεί να δημιουργηθούν σωματικοί πόνοι. Το θύμα, δηλαδή το άτομο που υπόκειται έναν τέτοιο εκφοβισμό, μία κακοποίηση, να βιώνει σωματικούς πόνους, μπορεί να έχει θυατρωτικές διαταραχές, μπορεί να έχει προβλήματα στον ύπνο, μπορεί να βιώνει μετατραυματικό στρες και άγχος και σίγουρα θα έχει πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση. Κάποια σημάδια που μπορούν να μας δείξουν, γιατί να θυμίσω εδώ ότι πολλές φορές αδυνατούμε να αντιληφθούμε ότι βιώνουμε λεκτική κακοποίηση, είτε γιατί δεν την αναγνωρίζουμε, είτε γιατί δεν έχουμε αποδείξεις για να το βγάλουμε προς τα έξω και να δηλώσουμε θύματα και να το καταγγείλουμε με κάποιο τρόπο αυτό που συμβαίνει. Άρα όταν βλέπουμε ότι πάβουμε να ασχολούμαστε με τις ανάγκες μας ή ότι φοβόμαστε να τις εκφράσουμε, γιατί μπορεί να γίνουμε φορτικοί, μπορεί να κουράσουμε λέγοντάς, σημαίνει ότι πιθανότητα βρισκόμαστε μέσα σε μια σχέση, σε μια συνθήκη, για να γενικεύσω, που μπορεί να βιώνουμε μια λεκτική κακοποίηση και όχι μόνο βέβαια, να ακολουθείται και από άλλες κακοποίησεις. Όταν βιώνουμε σιωπή από το άλλο άτομο, δηλαδή να αρνείται τη συζήτηση, και αυτή η σιωπή μπορεί να είναι μια τιμωρία προς το πρόσωπό μας. Όταν υπάρχουν πολύ, πολύ έντονες εκρήξεις και κριτική προς το πρόσωπό μας, την οποία δεν μπορούμε να αντέξουμε και να ανεχθούμε, γιατί συνεχώς μπαίνουμε εμείς σε αυτή τη θέση. Το θέμα είναι να μην τα επιτρέπουμε από την αρχή αυτά, γιατί όταν τα επιτρέψεις μια φορά, σε ακολουθούν μετά. Ναι, γίνεται βίωμα. Να τα αναγνωρίζουμε και όντως να μην τα επιτρέπουμε. Πολύ σωστά τα λέτε.